εβδομάδα, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Με τις εγκαιρίες δεν έχουμε μεγάλη επιτυχία. Αποστολή του, να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Θα πω και τη ρέκα. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα ένα εστιατόριο στην Κέρκυρα ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο ιδιοκτήτης του, ο 40χρονος Αλέκος Μαρτζούκος, είναι ένας ευέξαπτος και κυκλοθυμικός Κερκυραίος. Μας έχεις κάνει μπάχαλο. Ο Αλέκος αντιδρά στις αλλαγές που προτείνει ο Έκτορας Μποτρίνη και δεν αποδέχεται την κριτική. Μας έχεις στρεσάρει όλους να πούμε. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα του εστιατορίου? Στις ικανότητες του σεφ? Ή μήπως στο συγκεντρωτισμό του Αλέκου και στον εκρηκτικό χαρακτήρα του? Η σαλάτα γαρίδες γίνεται σαλάτα με τόνο. Και άμα δεν καταλαβαίνεις γιατί σου λέω τι να σου κάνω. Για να αλλάξει η κατάσταση, ο Αλέκος πρέπει να σταματήσει να πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Φροντίστε να ετοιμάσετε σωστές συγγνώμες. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Τώρα εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την όμορφη Κέρκυρα, το ιστορικό νησί των Φεάκων. Ο εφιάλτης ξεκινάει με ένα υπέροχο όνειρο. Οι Βενετοί την έλεγαν το Μαργαριτάρι της Μεσογείου. Βρισκόμαστε στην Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Μια Κέρκυρα με πολλές τοπικές σπεσιαλιτέ, νούμπουλο, τσιτσιμπίρα, βενετσιάνικες και αγγλικές επιρροές. Ζήτησε τη βοήθειά μου το εστιατόριο Πιπέρι. Μάλλον του λείπει το αλάτι. Για να δούμε. Το εστιατόριο που ζήτησε τη βοήθεια του σεφ μας, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, απευθύνεται σε 100 με 200 πελάτες, ενώ ο συνολικός πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στις 15.000. Ο Αλέκος έχει ανάγκη από άμεση βοήθεια, αλλιώς το εστιατόριό του κινδυνεύει. Βρισκόμαστε στο κέντρο της παλιάς πόλης και λίγα μέτρα από τη λαϊκή αγορά. Αριστερά-δεξιά μας γεμάτο εστιατόρια, από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Κέρκυρας. Περιοχή λέγεται Σπηλιά. Πίσω μας είναι το εστιατόριο του Αλέκου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Ο Έκτορας Μποτρίνη μπαίνει για πρώτη φορά στο εστιατόριο του Αλέκου, που έχει 37 κουβέρ. Την προσοχή του τραβούν αμέσως οι πίνακες που κρέμονται στον τοίχο. Γεια σου, Έκτορα. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Πολύ ωραίος χώρος. Σ' αρέσει? Πολύ. Το έχω επιμεληθεί μόνος μου. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξεκίνησες με εστιατόριο. Είχες άλλη δουλειά. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην Αθήνα. 15 χρόνια. Και μετά έρθες Κέρκυρα. Ακριβώς. Πόσα χρόνια το μαγαζί εδώ? Αυτό το μαγαζί τώρα είναι τρίτη σεζόν που το δουλεύω. Τρίτη σεζόν. Κάτσε λίγο. Έλα. Σας στο σπίτι μου αισθάνομαι τώρα. Βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι γονείς σου πώς το πήραν αυτή την αλλαγή? Σιγά σιγά το έχουν πάρει απόφαση. Γιατί νομίζεις ότι οι Κερκυραίοι δεν έρχονται? Είναι ένα ερωτηματικό που με βασανίζει πολύ καιρό. Μάγειρας γίνεσαι ή γεννιέσαι? Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Εσύ τι λες με? Εγώ πιστεύω ότι γεννιέσαι. Βιάζομαι να δω. Για να δούμε. Θα μου δώσεις ένα κατάλογο? Αμέσως. Ο σεφ μας σχηματίζει γρήγορα μια πρώτη γνώμη για το μενού. Ιδέες καλές. Δεν μπορώ να τον προσδιορίσω ακόμη. Έχει λίγο μεσογειακά πιάτα. Παράδειγμα, καρπάτσο σφυρίδας με ρόκα. Πάμε Γαλλία. Μοσχαρίσια γλυκάδια με μανιτάρια. Νομίζω ότι παρόλο που έχει αυτή την αγάπη για τη μαγειρική, θα μπορούσε να κάνει μια μικρή εξέλιξη στα πιάτα αυτά. Γιατί όχι ένα κερκυραϊκό μπουρδέτο σε μια παραλλαγή? Ή θα μπορούσε να έχει κάνει κερκυραϊκό σοφρίτο σε μια παραλλαγή, κάτι δικό του, μέσα από την ψυχή του. Υπάρχουν στον τοίχο πίνακες της Νερίνα, μεγάλη καλλιτέχνη, θα έλεγα, και για την Κέρκυρα, ιστορική. Και από το άλλο έχουμε έναν κατάλογο των 3 ευρώ. Δεν κολλάνε. Θεωρώ ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ο Νίκος ο σερβιτόρος φέρνει το κουβέρ στο τραπέζι. Καλώς ήταν, καλά. Ναι, καλώς. Άραγε γνωρίζει καλά το μενού. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο? Θα μ' άρεσε πάρα πολύ το λαβράκι προβασάν. Ωραία. Κλασικά κερκυραϊκό πιάτο. Έτσι δεν είναι? Κλασικά κερκυραϊκό πιάτο δεν είναι. Α, πώς είναι φτιαγμένο? Στον αυμό το ψάρι. Το προβενσάλ δεν γίνεται στον αυμό όμως. Γίνεται. Εμείς το κάνουμε στον αυμό. Εσείς. Θα μου πάρεις παραγγελία εσύ? Όχι, θα σας πάρει ο κύριος Αλέκος. Είσαι ο σερβιτόρος ή όχι? Βεβαίως, ναι. Α, είσαι σερβιτόρος και δεν παίρνεις παραγγελίες? Εγώ σας φέρνεις τα πιάτα. Θα παραγγείλω στον Αλέκο.
Ο Αλέκος φτάνει για την παραγγελία. Λοιπόν, θέλω να μου φέρεις το καρπάτσο από το Σφυρίδα. Mm-hmm. Τα γλυκάδια. Ναι. Ένα pepper steak. Το ψήσιμό του. Σενιάν. Ευχαριστώ. Εγώ. Γιώργο, ένα καρπάτσο Σφυρίδα, μία γλυκάδια, ένα pepper steak σενιάν. Έλληνες. Το σκέτο είναι παράξενο. Σενιάν λεπτά. Τον γνωρίζουμε τον κύριο. Το πρόβλημα στο σέρβις είναι ότι άλλος παίρνει παραγγελίες, άλλος σερβίρει, μερδεμένα πράγματα. Πρέπει να το δούμε πάνω στη δουλειά για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Στην κουζίνα, ο Γιώργος, ο 29χρονος μάγειρας του εστιατορίου, ρίχνεται αμέσως στη δουλειά για να ετοιμάσει τα πιάτα του σεφ μας. Είναι αρκετή όμως η ταχύτητα εκτέλεσης για να ικανοποιηθεί ο Έκτορας Βοτρίνη. Η παραγγελία έχει σχεδόν σερβιριστεί και ενώ ο σεφ μας είναι έτοιμος να δοκιμάσει τη σφυρίδα καρπάτσιο, ένα άλλο πιάτο τραβάει την προσοχή του. Τι είναι αυτό, φιλέτο? Είναι το pepper steak που παραγγείλαμε. Αφήνει στην άκρη το άλλο πιάτο και παίρνει μπροστά του το φιλέτο για να το δοκιμάσει. Κλασικό πιάτο γαλλικό. Φιλέτο πιπέρι. Εδώ βλέπουμε κρέμα. Δεν ξέρω τι κομμάτι φιλέτο είναι αυτό το πράγμα. Είναι μισό κιλό. Ο Έκτορας Μποτρίνη δοκιμάζει πρώτα τον μπουρέ. Αλλά πώς του φαίνεται η γεύση? Άραγε το κρέας θα τον ικανοποιήσει περισσότερο? Λάστιχο. Ο βραβευμένος σεφ καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κόψει το φιλέτο. Έχει ελπίδα να τα καταφέρει. Το κρέας δεν υπακούει στο μαχαίρι και καταλήγει να κρέμεται από το πυρούνι. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο Έκτορας Μποτρίνη πρέπει να δοκιμάσει το πιάτο πάση θυσία. Με μεγάλη επιμονή, τελικά τα καταφέρνει. Ο σεφ μας δεν μοιάζει ικανοποιημένος από το φιλέτο σενιάν που του σέρβιραν. Εξακολουθεί να προβληματίζεται. Αλλά ποια θα είναι η τελική του απόφαση? Ο βραβευμένος σεφ κατεβαίνει με το φιλέτο δυναμικά στην κουζίνα. Καλώς τους. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Έκτορας. Γιώργος. Χαίρομαι πολύ. Εσείς ο σεφ? Καλησπέρα. Μάριος. Σεφ. Και εσύ? Βοηθός. Ή αυτός είναι ο σεφ τώρα, δεν έχω μπερδευτεί. Τι νόση είναι το πιάτο αυτό? Όχι το μαγαζίου. Τι νόση είναι η συνταγή? Του κύριου. Εσύ. Δική μου. Κλασική γαλλική συνταγή λοιπόν. Αυτή είναι σαν, θα σε πω κερκυραϊκά. Βέβαια. Σαν την γαϊδάρου. Τι είναι αυτό? Σε λίγο, πώς αντιδρά το προσωπικό στις παρατηρήσεις του Έκτορα Μποτρίνη? Δεν το πολύ συμπάθησα. Θα μπορούσε να ήταν πιο ευγενικός. Ο βραβευμένος σεφ μπαίνει στην κουζίνα και καταλαβαίνει αμέσως ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Δεν φταίει όμως ο σεφ. Δεν φταίει. Σε παρακαλώ, μην μας έχει κάνει. Του έχει φέρει τρεις φορές την παραγγελία λάθος. Δεν εδώ το πιστεύω. Μας έχει κάνει μπάχα. Θα δεχτεί ο Αλέκος την κριτική του Έκτορα Μποτρίνη? Κατάσταση στην κουζίνα. Κατάσταση μπουζούκι. Έλα, φίλε, μας έχει στρεσάρει όλους να πούμε. Δεν έχει καταλάβει αυτό το πράγμα. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στην Κέρκυρα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε το εστιατόριο του Αλέκου για πρώτη φορά. Πολύ ωραίος χώρος. Σ' αρέσει? Πολύ. Το έχω επιμεληθεί μόνος μου. Πήρε μια πρώτη γεύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Γιατί νομίζετε ότι οι Κερκυραίοι δεν έρχονται? Είναι ένα ερωτηματικό που με βασανίζει πολύ καιρό. Προβληματίστηκε με τη λειτουργία του σέρβις. Είσαι ο σερβιτόρος ή όχι? Mm. Α, είσαι σερβιτόρος και δεν παίρνεις παραγγελίες. Το φαγητό δεν ικανοποίησε τον Έκτορα Μποτρίνη. Αυτή είναι σαν, θα σε πω κερκυραϊκά. Θα την π***ω γαϊδάρου. Δεν κόβονται αυτά τα πράγματα. Μαχαιράκι. Κόφτε, έλα. Κόψε με αυτό. Ο Μάριος, ο βοηθός μάγειρα, προσπαθεί με τη σειρά του να κόψει το φιλέτο. Θα τα καταφέρει? Κουράζεσαι, ε? Νομίζω ότι πειλάσεις να τρώει αυτό το ζόρι. Αυτό το κρατάς. Αύριο θα σας δω να δουλεύετε, όσο χώρος το επιτρέπει. Γιατί μου θυμίζει πλοίο. Θα τα πούμε από κοντά. Εξεπαφής λοιπόν. Και εσύ μέχρι αύριο ακόνισε τα μαχαίρια και προσπάθησε να το κόψεις να τα καταφέρεις, αλλά... Θα σου πω, έχω ένα τροχό επάνω, πάνω να το φέρω εδώ. Η κριτική του Έκτορα με στεναχώρησε λίγο, διότι προσέχω να δίνω αξία στα πιάτα που βγαίνουν. Δεν τον ξέρω τον Έκτορα, αλλά δεν τον πολύ συμπάθησα. Θα μπορούσε να ήταν πιο ευγενικός. Πού θα εντοπίσει τα προβλήματα ο σεφ μας? Πρώτη μέρα σε εδώριο του Αλέκου στην Κέρκυρα τελείωσε. Είδαμε προβλήματα στο σέρβις, προβλήματα στην κουζίνα. Το σέρβις τραγικό. Κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το φαγητό στο ίδιο επίπεδο. Στην ερώτηση που του έκανα, αν μάγειρας γίνεσαι ή γεννιέσαι, απάντησε με ερώτηση. Αύριο θα μπούμε κουζίνα.
Τις απαντήσατε, ζούμε. Πώς θα εξελιχθεί άραγε η αυριανή ημέρα στο εστιατόριο του Αλέκου, που το προσωπικό πρέπει να αποδείξει τι ξέρει. Δεύτερη ημέρα και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο εστιατόριο. Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα. Και ωραία μέρα. Ωραία, καλή. Πολύ ωραία βλέπω, Πολύ όμορφος ο χώρος. Σε ευχαριστώ πολύ. Και από ό,τι ξέρω, τον έχεις επιμεληθεί εσύ. Ναι, βεβαίως. Προσωπικά έχω κάνει τις επιλογές. Έχω προσπαθήσει να τον φτιάξω ανάλογα με αυτό που νιώθω. Όλος ο χώρος θυμίζει σπίτι, σαν να είμαστε σπίτι σου. Έτσι, αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε μέσα από το μαγαζί. Τι θα άλλαζες από αυτό το χώρο, δηλαδή, τι πινελιές έβαζες ακόμη. Θα προσπαθούσα να το κάνω λίγο πιο ζεστό. Θα κάνουμε ορισμένες αλλαγές μαζί. Πιο πολύ στην κουζίνα, λιγότερο στο χώρο που νομίζω ο χώρος είναι εξαιρετικός. Και ο Θεός βοηθός, τι να πω. Ο Έκτορας. Και όπως λέμε στην Κέρκυρα, αν πάρουμε για κανένα σπαμέντο, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει. Ποια είναι η γνώμη του σεφ μας για το χώρο της κουζίνας. Να είμαστε στο καράβι πάλι. Κουζίνα καραβιού. Καράβι. Μικρό, πολύ μικρή. Έκτορα, να σου πω κάτι. Σκέψου, γι' αυτό σταμάτησα να μαγειρεύω εδώ πέρα. Με σκέφτεσαι εμένα εδώ πέρα. Γι' αυτό πήρα τον Γιώργο. Εγώ δεν χωράω εδώ. Ο Γιώργος είσαι από τη Βέρεια. Εγώ θα σε πω στα Κερκυραϊκά. Ωραία, παιδί. Πήρε στο Γιώργο και μαγειρεύει. Ναι. Ωραία και κυριακή φιλοσοφία. Ιαπωνέζικο μυρίν. Πάρτο. Φιλοσοφία στην κουζίνα. Αναμειγνύουμε τις κουλτούρες. Σκέψου ότι έχουμε και μουσείο σινικής τέχνης στην Κέρκυρα. Είναι μια άποψη κι αυτό. Έχει δέσει το μουσείο με την κουζίνα του. Θέλω να σε δώσω ώρα δουλειάς. Πώς θα καταφέρνεις. Υποδείξεις συνθήκες, θα κρίνεις. Εδώ θα πω νιωραντσαρίες από την αλήθεια. Ο Έκτορας Μποτρίνη αφήνει την κουζίνα γιατί έχει να ολοκληρώσει μια αποστολή. Πάμε μέχρι την παλιά πόλη. Έγινε. Μια ιδέα έχω στο μυαλό μου, θα σκεφτώ και 5-6 πράγματα παραπάνω. Θα πούμε σε λιγάκι. Σας αφήνω να δουλέψετε και θα σας δω με κόσμο. Τα περιμένουμε το βράδυ. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να μάθει ποια είναι η γνώμη των Κυρκυραίων για το μενού του Αλέκου. Καλησπέρα. Μια ερώτηση. Άρα. Θα έτρωγες ελληνική ταβέρνα spring roll με καραβίδα και κακάο. Όχι, φυσικά. Θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρεις. Μπράβο. Spring roll. Ναι, γιατί όχι. Με πάπια. Με πάπια. Ναι. Καλό ακούγεται. Σε ελληνική ταβέρνα δεν μου κάνει η καραβίδα με κακάο να φάω. Δεν ξέρω αν θα μ' άρεσε, γιατί δεν ξέρω αν θα το πετυχαίναμε. Έχει καραβίδες με κακάο στο μενού. Τις έχετε δει? Όχι, δεν τις είδα, αλλά ούτε και θα τις δοκίμαζα. Και ενώ ο βραβευμένος μας σεφ επιστρέφει στο εστιατόριο, εκεί οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο Νίκος στρώνει τα τραπέζια. Ενώ στην κουζίνα οι σαλάτες και τα ορεκτικά δρομολογούνται ώστε να είναι τα πάντα έτοιμα για το βράδυ. Κυπουρική, ηρεμούμε. Γεια σου, Έκτορα. Καλά. Μια χαρά. Χρειάζεται λίγο και προπάντων χρειάζεται να σου λουπώσουμε λίγο αυτό το χώρο. Τον έχεις παραμελήσει λίγο. Γιατί? Εγώ. Πρέπει να τον φτιάξεις λίγο, γιατί είναι κρίμα έτσι. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα θα φτιαχτεί. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε και στην κουζίνα να δούμε τι κάνουν οι κουρσάροι. Το προσωπικό της κουζίνας κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για το βράδυ. Ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη φοράει τη στολή του. Τώρα ξεκινάει ο εφιάλτης. Και κατεβαίνει στην κουζίνα. Ποια θα είναι όμως η γνώμη του σεφ μας βλέποντας το προσωπικό σε πλήρη δράση. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν βιάζονται. Κάποιοι πελάτες φτάνουν. Ο Αλέκος και ο Νίκος τους υποδέχονται. Αλλά μόνο ο Αλέκος παίρνει παραγγελίες. Δύο από τις πολύ όμορφες σαλάτες μας, κάτι ελαφρύ. Θα σας φτιάξουμε και ένα πιάτο έκπληξη να το μοιραστείτε έτσι, να μην σας βαρύνουμε ιδιαίτερα, εντάξει. Σας αφήνω και ένα κατάλογο για τα κρασιά. Επιλέξτε τον και τα λέμε αργότερα. Οι παραγγελίες φτάνουν στην κουζίνα. Παραγγελίες. 5. Μία σπλήνα, ένα μπιγετί, ένα ταλαγάνι και για κυρίως ένα ψαρονέφι στα 2. 6. Μία σαλάτα γαρίδες, ένα χταπόδι χωρίς πάσο και τα 2 συγχρόνως. Ο Αλέκος φεύγει πάλι για την τραπεζαρία, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη παρατηρεί ότι ο σεφ έχει ήδη ετοιμάσει τον πουρέ μελιτζάνας για το χιουνκάρμπι γευτή. Τι είναι? Πουρέ μελιτζάνας. Φτιάξε εσύ. Γιώργο, ναι. Μία αλλαγή. Στο 6, η σαλάτα γαρίδες γίνεται σαλάτα με τόνο. Σαλάτα γαρίδες άκυρο γίνεται με τόνο. Έτσι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και έχει υπόψη σου, πρώτα θα μου βγάλεις τα πρώτα του 5 και μετά θα μου βγάλεις τα πρώτα του 6. Πρώτα το 5 και μετά. Όπως σου την έφερα την παραγγελία. Okay, πάμε. Γιώργο, ναι. Στο ταλαγάνι, στο 5, δεν θα βάλεις λιαστή ντομάτα, δεν την τρώει ο πελάτης. Αναρχία. Χωρίς λιαστή. Έρχεται ο καπετάνιος από πάνω και τα λέει του αρχιμάγειρα. Του έχει αλλάξει την παραγγελία 3 φορές. Στο ίδιο τραπέζι, με 2 τραπέζια μόνο. Φανταστείτε στα 60, στα 30 ή στα 40.
Η ηρεμία στην τραπεζαρία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ένταση στην κουζίνα. Το εστιατόριο δεν είναι γεμάτο, αλλά όσοι πελάτες υπάρχουν είναι αρκετοί για να προκαλέσουν με τις παραγγελίες τους αναστάτωση. Ο Νίκος σερβίρει τα τραπέζια. Τι είναι αυτά? Τα λαγάνι. Τι τα λαγάνι? Άκυρο το ταλαγάνι, πάρτε το πίσω. Τι άκυρο το ταλαγάνι? Σας είπα ρε παιδιά το ταλαγάνι. Δεν είπε. Γιώργο, ναι. Στο ταλαγάνι, στο 5, δεν θα βάλεις λιαστή ντομάτα, δεν την τρώει ο πελάτης. Ναι, και χωρίς ρόκα και τελικά το καθυστερήσατε πολύ να πούμε και δεν το θέλει ο πελάτης. Δεν είναι ότι είπα το υπογράψεις. Εντάξει, έχεις αλλάξει την παραγγελία 3 φορές. Σε παρακαλώ. 3 φορές. Σε παρακαλώ. 3 φορές έχεις αλλάξει. Να σου πω κάτι, σταμάτα, σταμάτα. Εντάξει Γιώργο μου, να σου πω κάτι, άμα δεν καταλαβαίνεις και τι σου λέω, τι να σου κάνω εγώ. Λοιπόν, δεν θα γίνουμε ρεζίλι τώρα πάνω στον κόσμο. Περιμένετε, περιμένετε να δούμε τι θα δώσουμε. Δεν φταίει όμως ο σεφ. Σε παρακαλώ, μην μα πει. Του έχει φέρει 3 φορές την παραγγελία λάθος, εδώ είναι. Μας έχεις κάνει μπάχαλο. Σταμάτα. Εγώ τον έχω κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο γίνει από μόνος του. Λοιπόν, από να δώσουμε τουλάχιστον στον κόσμο να φάει κάτι. Να δώσουμε. Ωραία, δώστε μου. Ποιο τόνο? Σας είπα τόνο και γαρίδες. Δεν σας είπα μόνο τόνο. Μία αλλαγή. Στο 6 η σαλάτα γαρίδες γίνεται σαλάτα με τόνο. Τα νεύρα μου. Ήρθε κάτω και αλλάξει τις παραγγελίες. 3 φορές ο μάγειρας έχει αλλάξει. 3 φορές και μου πάρουν το ταχώνι. Λοιπόν, εντάξει, φέρετε το φταπώνι. Φέρετε το φταπώνι. Το καράβι βουλιάζει. Βλέπουμε το φοβερό πρόβλημα. 3 τραπέζια. Πάρτε σας παρακαλώ. Μόνο με 3 τραπέζια. Σαλάτα. Ο Αλέκος είναι αρκετά οξύθυμος, θα έλεγα, και αρκετά αγχωτικός, με αποτέλεσμα να μεταδίδει το άγχος του σε όλους εμάς που δουλεύουμε μαζί. Ο Αλέκος είναι ενοχλητικός, αλλά εμείς αντέχουμε. Σπλίνα. Τι κάνεις εσύ? Ο βραβευμένος σεφ παρατηρεί τον τρόπο που δουλεύει ο Γιώργος και δεν αργεί να ανακαλύψει τον πουρέ που καταρρύπτει τον νόμο της βαρύτητας. Πουρές. Τέλειο. Το μυστικό της καλής συνταγής. Άραγε μπορεί η βραδιά να πάει χειρότερα. Έρχεται ο στρατηγός. Κράτη ό,τι κυρίως έχεις να βγάλεις. Γιατί yes. Αργήσατε πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Yes, sir. Σε παρακαλώ. Yes, sir. Ρε παιδιά, σοβαρολογείτε τώρα. Κράτη ό,τι κυρίως έχεις να βγάλεις. Γιατί έχετε αργήσει τα πρώτα και ο κόσμος... Ναι. Όπως σε παρακαλώ. Θες να αλλάξουμε θέση? Δεν υπάρχει φορά που να έχει κατέβει κάτω και να έχει πει κάτι σωστό. Λυπάμαι για το πειρατή τελικά. Καταλαβαίνω γιατί έχει μπαντάνα στο κεφάλι. Ίσως από τον πονοκέφαλο. Διότι κάθε φορά που κατεβαίνει κάτω είναι σκέτος πονοκέφαλος. Πού βρίσκεται όμως τώρα ο Αλέκος? Τι κάνουμε? Τι αναμένουμε? Το χοιρινό το έχετε έτοιμο? Τι έτοιμο, δεν είπες να το καθυστερήσουμε? Κράτη ό,τι κυρίως έχεις να βγάλεις. Γιατί έχετε αργήσει τα πρώτα και ο κόσμος... Ναι. Όπως σε παρακαλώ. Προχωρήστε το, να τελειώνουμε. Προχωρήστε το. Τι πούντο, πριν είπες και είπες... Ναι ρε παιδιά, κρατήστε το, ωραία. Προχωρήστε το να τελειώνουμε. Οι άνθρωποι περιμένουμε. Μία τους καθυστερούμε, μία τους παρακάλουμε. Δεν είπατε πάσο. Ωραία. Ναι, έχουμε μπερδευτεί έκτορα. Πώς να πούμε πάσο? Όχι, στο παπύρι, στο καπουκέλο. Άσε μας, ρε Γιωργάκη, να πούμε. Πού ήρθες από τη Βέρεια. Έλα. Μπορεί να έδωσα 3 φορές λάθος παραγγελία. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει κρατηθεί το θέμα σε χαμηλούς τόνους από μέσα από την κουζίνα και να μην με προκαλέσει η κουζίνα για να φτάσω εγώ στα άκρα, θα έπρεπε να το χειριστούμε με πιο ηρεμία. Και σήμερα δεν αρκετά. Καταλάβαμε λοιπόν, κατάλαβα. Περιμένουμε. Την εξέλιξη. Το ψαρονέφρι, όχι καλοψημένο, να είναι μέτριο. Περίμενε. 1 λεπτό. Μπαμπένε. Το ψαρονέφρι, πού είναι? Για λίγο. Το ψαρονέφρι αυτό, έχει μπει στο φούρνο 3 φορές. Έχει βγει 2. Ξεκίνησε από ομό. Έγινε καλοψημένο. Τώρα πρέπει να ξαναγίνει μέτριο και μετά ακόμη καλοψημένο. Θεωρώ όμως ότι αυτό το πράγμα είναι για τα σκουπίδια. Αύριο πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ο Έκτερος είναι ένας αξιόλογος, εφάνταστος, σπουδαίος σεφ και προσπαθεί να γίνει καλός σύμβουλος. Καλώς το φαΐ. Ναι.
Ο Έκτορας Μποτρίνη κάνει μια βόλτα στη σάλα και μπαίνει άλλη μια φορά στον πειρασμό να αποδείξει μπροστά στους πελάτες ότι οι νόμοι της βαρύτητας στο εστιατόριο του Αλέκου καταρρύπτονται. Ο βαβευμένος μασέφ ρωτάει να μάθει τη γνώμη των πελατών. Λα, μόλις ξεχάστηκε μια παραγγελία και ήρθαν και μου το είπαν σε μένα. Ασυνονοησία ίσως. Η κουζίνα μου σήμερα το βράδυ άφησε τουλάχιστον 9 πελάτες κατενθουσιασμένους. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Λίγο πριν ο Έκτορας Μποτρίνη αποχωρήσει, γνωρίζει δύο κερκυραίους τραγουδιστές που του συστήνει ο Αλέκος. Να σου συστήσω πρώτα πριν φύγεις δύο πολύ καλούς μου φίλους, την κυρία Κατίνα και τον κύριο Γιάννη. Χαίρομαι πολύ, Κατίνα. Χαίρομαι πολύ. Καλά. Ο κύριος Γιάννης έχει διατελέσει για χρόνια βασικό στέλεχος της όπερας της Βιέννης. Μας τραγουδίσετε κάτι? Σας περιμένουμε, σας ακούμε λίγο. Σκέφτεται άραγε ο βραβευμένος μασέφ ακούγοντας τις μελωδικές φωνές των δύο τραγουδιστών. Δεύτερη μέρα στην Κέρκυρα και στο εστιατόριο του Αλέκου. Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Σήμερα αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο χαρακτήρας του Αλέκου. Έγινε χαμός στην κουζίνα. Οι δύο τραβαδούροι πίσω μας απέδειξαν ότι η Κέρκυρα έχει κουλτούρα και αντιστέκεται. Ελπίζω να αντισταθεί και ο Αλέκος αύριο. Η δεύτερη ημέρα τελείωσε με μια ευχάριστη νότα που ίσως βοήθησε το σεφ μας να χαλαρώσει από το στρες της κουζίνας. Τρίτη ημέρα και ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στο πανέμορφο νησί των Φεάκων, την Κέρκυρα, και κατευθύνεται στο εστιατόριο του Αλέκου. Καλώς το ναι. Καλημέρα. Νωρίς. Πάμε στη Λαϊκή. Έγινε. Καλά. Για χαρά. Νίκο, καλημέρα. Πώς είσαι, Όλα καλά. Εμείς πάμε στη Λαϊκή. Σήμερα το εστιατόριο είναι κλειστό. Όταν έρθουν οι μάγειρες. Να φτιάξουν την κουζίνα, να την καθαρίσουν. Εσύ φτιάξει το χώρο, εμείς θα φέρουμε υλικά. Κανόνισε τα. Πάρ' τους όλους στο τηλέφωνο. Κοντά είναι, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια. Αυτό το εστιατόριο στην Κέρκυρα αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο έμπειρος σεφ μας τις πρώτες ημέρες γνώρισε τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους. Πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη θα προχωρήσει στις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να σωθεί το εστιατόριο? Σε λίγο θα ξεκινήσει η καθαριότητα στο εστιατόριο σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε ο Έκτορας Μποτρίνη. Ο Νίκος ο σερβιτόρος γυρίζει την πινακίδα στην ένδειξη κλειστό. Οι δύο άντρες πηγαίνουν με τα πόδια μέσα από το κάστρο στην τοπική αγορά για να προμηθευτούν φρέσκο ψάρι. Παστανάκα. Άραγε, τι ψάρια θα διαλέξουν για να αλλάξουν το μενού του εστιατορίου? Πεσκανδρίτσα, κέφαλι από την Κέρκυρα. Κέρκυρας, πολύ ωραία, έτσι. Κάνουμε και αγωτάραχο πολύ καλό. Το νησί έχει πολύ καλά προϊόντα τελικά. Χρήστο, βάλε μας παρακαλώ τις δύο σκορπίνες τις κόκκινες και ωραίος ξηφίας για καρπάτσο. Το μεδούλι του ξηφία. 90% νερό. Θάλασσας. Η βόλτα για τους δύο άντρες στην αγορά τελείωσε. Πίσω στο μαγαζί, οι λιγοστοί υπάλληλοι καθαρίζουν σε εντατικούς ρυθμούς την κουζίνα, προσπαθώντας να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις οδηγίες του βραβευμένου σεφ. Θα τα καταφέρουν? Ο Έκτορας Μποτρίνη και ο Αλέκος φεύγουν από την αγορά και αποφασίζουν να πάρουν μια ανάσα στα σκαλάκια της παλιάς πόλης. Κάτσε λίγο εδώ. Κάτσε εδώ. Να κάτσουμε εδώ που λες. Τέλεια είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Κερκυραίος είμαι κι εγώ. Και ξέρω ότι οι χειμώνες είναι πολύ δύσκολοι στην Κέρκυρα. Άκουσε. Ο χειμώνας δεν είναι απλώς δύσκολος. Δύσκολα επιβιώνουμε. Με το ζόρι προσπαθούμε να βγάλουμε το ελάχιστο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Μειώνεται η δουλειά στο ελάχιστο και μην ξεχνάς ότι εγώ πλέον ζω μόνο από αυτό. Θα ρωτήσω κάτι, δεν έχεις άλλους πόρους, με αυτό το εστιατόριο πλέον. Μόνο τα έχεις όλα γι' αυτό. Μόνο με αυτό. Επένδυσες και οικογένεια, τα πάντα. Και αναρωτιέμαι, αξίζει μερικές φορές? Δηλαδή με πιάνει τρέλα μερικές φορές, πραγματικά. Έχουμε κουλτούρα, πολύ παράδοση. Και έχουμε και προϊόντα. Νούμπουλο, τσιτσιμπίρα έχουμε, μπουρδέτο, σοφρίτα, μπαστιτσάδες, ψάρια. Φρέσκα προϊόντα, πραγματικά απίστευτα. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλουμε τους ανθρώπους να πιστέψουν πραγματικά ότι η γαστρονομία ξεφεύγει από τα μανιτάρια αλακρέμ.
Ο μάγειρας με το βοηθό του ανεβαίνουν στην τραπεζαρία για να βοηθήσουν το σερβιτόρο στην τακτοποίηση του χώρου. Ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη με τον Αλέκο βρίσκονται ήδη στο δρόμο της επιστροφής προς το εστιατόριο. Με το δεξί. Πάντα. Το προσωπικό δείχνει κουρασμένο. Πήγαινε κάτω, βάλτε στο ψυγείο. Και φώναξε τους έξω, γιατί έχουμε μια σημαντική συνάντηση για να δούμε τις αλλαγές που θα κάνουμε. Σας περιμένω έξω. Γιώργο! Για ελάτε όλοι πάνω. Ο καιρός είναι καλός και ο σεφ μας αποφασίζει να συγκεντρωθούν για τη συνάντηση στην απέναντι πλατεία. Άραγε, ποια θα είναι η συμπεριφορά του Αλέκου που χθες στην κουζίνα ήταν επιθετικός με τον Έκτορα Μποτρίνη? Θα σας πω μια πρώτη εντύπωση. Χθες ο κόσμος ήταν πάνω, λίγος κόσμος. Χαρούμενος, υπήρχε μια ωραία ατμόσφαιρα σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Η κατάσταση στην κουζίνα, κατάσταση μπουζούκι. Έκτορα, άκουσε εδώ. Ήρθες εδώ για καλό. Μας έχεις κάνει μπάχαλο. Εγώ σας έχω κάνει μπάχαλο. Ρε φίλε, μας έχεις στρεσάρει όλους να πούμε, δεν το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν φταίει όμως ο σεφ. Δεν φταίει. Σε παρακαλώ, μην μας έχεις φέρει τρεις φορές την παραγγελία λάθος. Δεν το πιστεύω. Μας έχεις κάνει μπάχαλο. Σε παρακαλώ, αν είναι να πεις κάτι, πες κάτι που να είναι δημιουργικό. Να είναι δημιουργικό. Σωστό. Δημιουργικό. Δεν σου μίλησε κανένα. Νομίζω ότι είναι στην κουζίνα, καταλαβες. Θα πω ένα πράγμα. Κατέβηκε κάτω εδώ 7 φορές παραγγελία, 7 φορές λάθος. Εσύ δεν την έδωσα λάθος την παραγγελία, δεν την κατάλαβε καλά. Ο Γιώργος και το προσωπικό. Σε λίγο, πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση με το προσωπικό? Τώρα κουβέντα, κάτσε κάτω να τα κουβεντιάσουμε δηλαδή. Τα κουβεντιάσουμε. Γιατί κουβέντα, δηλαδή είμαστε εδώ τρία άτομα και ακούμε τα δικά σου. Ο Έκτορας Μποτρίνη διαλέγει τοπικό κρασί για το ανανεωμένο μενού του Αλέκου. Ωραίο χρώμα έχει. Θα αρέσει ο τρόπος που ο βραβευμένος σεφ επιλέγει για να διαφημίσει την επιχείρηση? Θα καταφέρει το προσωπικό να ανταποκριθεί στην πρόκληση όταν θα ξαναανοίξει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στην Κέρκυρα. Ο Αλέκος αναστάτωσε την κουζίνα μπερδεύοντας το προσωπικό. Ναι, έχουμε μπερδευτεί, Έκτορα. Πώς να πούμε πάσο? Πώς να πούμε πάσο? Πέρα του παρπαθουμάισε. Όχι, στο παπύρι, στο καπιέλο. Άσε μας, Γεωργάκη, να πούμε. Ο βραβευμένος μας σεφ διάλεξε με τον Αλέκο νέα υλικά για το μενού. Το μεδούλι του Ξηφία. 90% νερό. Θάλασσας. Η συνάντηση του προσωπικού ξεκίνησε με κόντρα μεταξύ του Αλέκου και του Έκτορα Μποτρίνη. Ήρθες εδώ για καλό. Μας έχεις κάνει μπάχαλο. Σε παρακαλώ, αν είναι να πεις κάτι, πες κάτι που να είναι δημιουργικό. Να δημιουργικό. Είναι σωστό. Δημιουργικό. Δεν σου μίλησε κανένας. Νομίζω ότι είναι στην κουζίνα, καταλαβες. Θα πω ένα πράγμα. Κατέβηκε κάτω εδώ 7 φορές παραγγελία, 7 φορές λάθος. Εσύ δεν την έδωσα λάθος την παραγγελία. Δεν την κατάλαβε καλά ο Γιώργος και το προσωπικό. Σαλάτα γαρίδες γίνεται σαλάτα με τόνο. Ποιο τόνο, σας είπα τόνο και γαρίδες, δεν σας είπα μόνο τόνο. Εσύ που τα βλέπεις αυτά τα πράγματα, δεν αντιδράσε τίποτα, δεν του έχεις πει ποτέ, ξέρεις κάτι, αυτό είναι λάθος? Έχω πει, αλλά. Έχεις πει τι? Παίρνει αυτός παραγγελίες, εσύ σερβίρεις και μου λέει ότι δεν ξέρεις τα πιάτα. Έτσι δεν είναι? Ενώ εσύ τα παιδιά τα ξέρεις απ' έξω και ανακατοντά. Κάτι άλλο. Αυτή η κατάσταση που κάνει, που δημιουργεί, γίνεται συνέχεια. Ναι. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα όμως. Να χαμηλώσει λίγο τους τόνους. Είναι που είναι η κουζίνα. Λοιπόν, να σας πω. Κάτσε λίγο, κάτσε. Όχι, δεν θα κάτσω. Κανονίστε. Αλλάξτε τα. Τώρα κουβέντα. Κάτσε κάτω να τα κουβεντιάσουμε δηλαδή. Τα κουβεντιάσουμε. Κάτι χάσε κουβέντα. Δηλαδή είμαστε εδώ τρία άτομα και ακούμε τα δικά σου. Να ακούσει. Να ακούσουμε. Μέχρι χθες αποδείξαμε το αντίθετο. Εγώ δεν είπα τίποτα, απλά είδα. Εσύ έκανες. Και χθες έκανε μ***ες. Τι έκανε, πες το, έκανε μ***ες. Όχι, πες Ωραία, εγώ νομίζω, θα δώσεις μια ευκαιρία, θα κάνουμε ορισμένες αλλαγές σήμερα και θα δούμε. Πώς θα πάει και αν έχουμε δίκιο, να σου πω, η δουλειά θα δείξει. Φροντίστε να έτσι. Έχει δίκιο, να ξεπεράσει λίγο το άγχος. Βλέπεις, πρώτη φορά το τα λέτε. Να σου πω, πρώτη φορά το τα λες. Πρώτη φορά το τα λες. Ή πρέπει να τα έχεις πει πολύ πριν. Φροντίστε να ετοιμάσετε σωστές συγγνώμες. Τέλειωσε. Πιστεύω ότι αν εγώ ήμουν στη θέση του Έκτορα, θα είχα πάρει τα μπουγαλάκια μου και θα είχα φύγει. Εγώ νομίζω λίγα πράγματα. Καλό φαΐ, καλό σέρβις, μια ατμόσφαιρα πολύ καλή, θα πάνε όλα τέλεια. Να σου πω, δεν έρχεσαι να πούμε πέντε κουβέντες σαν άνθρωποι και μας κρίνει στο τέλος? Ανθρώπινα τώρα, θα γίνουμε θέατρο σε όλη την πόλη. Πρώτη φορά θα είναι. Εντάξει, θα μάθει να γινόμαστε θέατρο σε όλο τον κόσμο. Ντροπή. Ο Αλέκος με το έντονο κερκυραϊκό ταπεραμέντο υποχωρεί και επανέρχεται στη σύσκεψη.
Ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται. Λοιπόν, άκουσε. Θα κάνουμε πέντε πράγματα σήμερα. Πέντε αλλαγές. Έχει τώρα μας έχει σκοτήσει τον έρωτα από την ώρα που ήρθες εδώ πέρα. Κανόνισε τι θα κάνεις. Θα μας κρίνεις στο τέλος. Θα μπούμε στην κουζίνα. Θα μπούμε στην κουζίνα. Θα σου λουπώσουμε λίγο το μενού πιο κερκυραϊκό. Θα κάνουμε και ένα ωραίο συνδυασμό με κρασί, τοπικό κρασί που δεν έχουμε εδώ στο μαγαζί. Θα φτιάξουμε λίγο το χώρο, θα βάλουμε λίγα λουλούδια, πρασινάδα, κέρκυρα είμαστε. Και θα δεις που θα είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Να δείξουμε ότι αφού έχεις κουλτούρα, έχεις επίπεδο. Γιατί τσαντίζεσαι δηλαδή. Λοιπόν. Γιατί τσαντίζεσαι, μου λες. Γιατί. Πες μου, γιατί τσαντίζεσαι. Έχει δίκιο. Γιατί τσαντίζεσαι δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Από το κρασί. Ίνος εφραίνει καρδία. Ανθρώπ. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Πάω. Άντε να δούμε πάλι. Περιμένω από όλους μια συγγνώμη και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα τη δω και γραμμένη. Είναι καλός άνθρωπος ο Αλέκος. Εντάξει, είναι καλός άνθρωπος. Απλά τον πιάνει το άγχος και το μεταδίδει σε όλους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα, αφού τον πιάνει το άγχος, καλύτερα να κάτσει μπροστά, να παίζει κιθάρα και να πίνει κρασιά με τους πελάτες και να τους υποδέχεται και να παίρνει τις παραγγελίες. Για να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Πάμε να τελειώνουμε να κάνουμε καμία δουλειά γιατί. Τις ανοιχτήσαμε. Οι τόνοι έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν και το προσωπικό επιστρέφει στην τραπεζαρία ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι αλλαγές που υπέδειξε ο Έκτορας Μποτρίνη. Θα είναι όμως αυτό αρκετό για να σωθεί το εστιατόριο. Ο βραβευμένος μας σεφ αλλάζει ρούχα και ετοιμάζεται να δώσει τη δική του μάχη στην κουζίνα. Στον εξωτερικό χώρο η ανακαίνιση προχωρά με γοργούς ρυθμούς, με τον Αλέκο και το προσωπικό να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια. Τι ετοιμάζει όμως ο Έκτορας Μποτρίνη στην κουζίνα? Κερκυραϊκό νούμπουλο. Σου ετοιμάζω μια έκπληξη. Για να δούμε ποιος έχει την καλύτερη γεύση. Μέχρι τώρα ο Αλέκος έχει αποδείξει ότι έχει καλό στόμα. Όχι σαν μάγειρας, στο να μιλάει. Θα του δείξω τη φιλοσοφία του εστιατορίου. Θα φτιάξουμε, από τη στιγμή που έχει καρμπονάρα στο μενού, κερκυριακή καρμπονάρα. Με νούμπουλο κερκύρας. Και μακαρόνια που στην Κέρκυρα κάνουμε την παστιτσάδα. Δύο κρόκια αυγά. Κεφαλογραβίρα από την Κέρκυρα, μαϊντανό, πιπέρι. Σε 4 λεπτάκια φτιάξαμε ένα πολύ απλό πιάτο. Παρόλο που είναι καρμπονάρα, είναι μια διαφορετική καρμπονάρα. Θα μπορούσαμε να την πούμε κερκυραϊκή, γιατί έχει τοπικά προϊόντα. Τελειώνουμε με λίγο μαϊντανό φρέσκο, λίγο πιπέρι φρέσκο τριμμένο και με λεπτοκομμένες φέτες από φρέσκο νούμπουλο. Το πιάτο είναι έτοιμο. Δεν μένει παρά να τους φωνάξουμε να το δοκιμάσουν. Για να δούμε λοιπόν. Έχει ο Αλέκος το στόμα που λέει ότι έχει. Σίγουρα να βρίζει. Το κάνει καλά. Θέλω να δοκιμάσεις κάτι. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να αποδείξει ποιος είναι ο κατάλληλος για να αναλάβει την ευθύνη του μενού. Έτοιμοι, πάρ' τον αγκαλιά και ελάτε. Εγώ σε τραβάω σένα. Σου έβαλα μουζέτα, όπως λέμε στην Κέρκυρα τις μάσκες, το καρναβάλι. Για να δούμε λοιπόν. Άνοιξε το σταματάκι σου να σε ταΐσω. Τέτοια αγάπη που μου έχεις. Ποιος από τους δύο θα καταλάβει πρώτος ποιο είναι το μυστικό υλικό της συνταγής του βραβευμένου σεφ? Καρμπονάρα. Κοντά έπεσες. Καρμπονάρα, αλλά έχει γίνει παρέμβαση με το νούμπουλο. Ο Γιώργος φαίνεται ότι έχει τελειώσει μια σχολή, ότι έχει ασχοληθεί, ότι έχει περάσει τα διάφορα στάδια μαγειρικά πιο πολύ από ότι ο Αλέκος. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Και γι' αυτό πρέπει να είναι αυτός ο σεφ του εστιατορίου και μόνο. Το μυστικό για το καλό μπουρδέτο. Πολύ καλό ψάρι. Κόκκινο σκορπί. Ωραίο, δυνατό. Σήμερα θα κάνουμε μια παραλλαγή του. Θα κάνουμε φιλετάκια λοιπόν. Και θα το σερβίρουμε με μακαρόνια. Το μπουρδέτο ήταν μια παραδοσιακή ψαρόσουπα που ετοίμαζαν οι ναυτικοί στις στράτες τους όταν έβγαιναν στη θάλασσα. Έβαζαν στην κατσαρόλα θαλασσινό νερό, αλλά και πέτρες με φύκια για περισσότερη νοστιμιά. Άλλο βασικό υλικό ήταν το καυτερό κόκκινο πιπέρι. Το ψάρι είναι ήδη έτοιμο και ο βραβευμένος σεφ επιμελείται προσωπικά το σερβίρισμα, δίνοντας σημασία και στην τελευταία λεπτομέρεια. Και για τους γνώστες, το καλύτερο κομμάτι της σκορπίνας είναι το κεφάλι. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Εδώ. Ένας που θέλει να φάει ένα πραγματικό μπουρδέτο καλό θα πάει στην παραλία, στις ταβέρνες, στις ψαροταβέρνες. Για να έρθει εδώ πρέπει να έχει το κάτι παραπάνω. Εμείς σήμερα δώσαμε το κάτι παραπάνω. Παιδιά, καλά τα πήγαμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Οι αλλαγές συνεχίζονται. Καλό βράδυ. Βλέπω προχωράμε, εσύ σε βλέπω ακόμα μακριά μου. Ευχαριστώ. Το φαγητό εξαιρετικό. Καλή καρδιά. Φίλος. Καλό βράδυ. Και ένα δώρο.
Λίγο οξύδι να σου πετάς. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποδεικνύει ότι δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του, ακόμη και στο τέλος μεσημέρας γεμάτης εντάσεις. Τρίτη μέρα στην Κέρκυρα, στο εστιατόριο του Αλέκου. Τελειώσαμε για σήμερα. Πολλές εξελίξεις είχαμε. Το εστιατόριο αρχίζει και αλλάζει μορφή. Η κουζίνα άλλαξε. Πολύ ωραία πιάτα, βατά, κερκυραϊκά. Ο εξωτερικός χώρος πιο ωραίος, πιο γλυκός. Ο Αλέκος απαράδεκτος. Με έβρισε, σκέφτεται τα χειρότερα. Δεν πειράζει όμως. Ελπίζω το ξύδι που του έδωσα όπως έφευγα να είναι πολύ καλό σύμβουλο για το βράδυ. Και αύριο ο εφιάλτης που ζήσαμε να γίνει ένα υπέροχο όνειρο. Άραγε θα βγει η αληθινή ευχή του Έκτορα Μποτρίνη. Τέταρτη ημέρα. Η τέταρτη ημέρα στην Ηλιόλου στη Κέρκυρα ξεκινά αισιόδοξα και από νωρίς το πρωί ο Αλέκος με το προσωπικό του καθαρίζουν τα τραπέζια στην πλατεία. Τι έγινε? Πάγιο ο Σπυρίδο να σε βάλει το χέρι του. Σ' αρέσει, καλημέρα. Πολύ ωραία, μπράβο. Καλά. Μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε για το βράδυ. Τι τραβά την προσοχή του Έκτορα Μποτρίνη? Έλα εδώ, έλα εδώ, πού πας? Πιστεύω, τι είναι αυτό το πράγμα? Εγώ, μα κυρεύει άλλος, ρε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, διαφήμιση. Τι διαφήμιση αυτό το μπακαλό? Έλα εδώ σου. Ήρθα και βρήκα τον Αλέκο να έχει γράψει πάνω σε μια πινακίδα ότι επιμελούμε το μενού. Πράγμα το οποίο είναι ψέμα. Α, επειδή ακόμη δεν έχω δει το τελικό αποτέλεσμα του φαγητού, ήθελα να έχει και την ευθύνη του τι θα βγάλει ο Έκτορας. Ο Έκτορας Μποτρίνη διορθώνει την πινακίδα. Θα βάλουμε τον σεφ, τον κανονικό. Κάνοντας μια σημαντική αλλαγή. Μήπως θα βάλουμε ο καρνάβαλος Έκτορας. Λοιπόν. Δεν αφήνουμε τους καρνάβαλους και να πάμε σε μια κάβανο φίλου να βρούμε λίγο κρασί. Ναι, θα ήθελα να με βοηθήσει. Να βρούμε ένα πιο τοπικό κρασί. Για το βράδυ. Τα δικά μας, να συνδυάσουμε το φαγητό. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν κόσμο απόψε. Οκ. Okay. Ξεκίνα και έρχομαι. Πάμε. Ναι, ναι. Έρχομαι. Ξεκίνα και έρχομαι. Σου λέω σε δύο λεπτά είμαι εκεί. Ο Αλέκος είναι πεισματάρης και ξεροκέφαλος. Καθυστερεί επίτηδες για να ξαναγράψει το όνομα του βραβευμένου σεφ στην πινακίδα. Το κάνει επειδή εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα νέα πιάτα του Έκτορα Μποτρίνη μπορεί να μην έχουν απήχηση στους πελάτες, ή είναι βέβαιος ότι το όνομα του βραβευμένου σεφ θα προσελκύσει ακόμη περισσότερο κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν ξεχυθεί για ψώνια στα καντούνια της πόλης, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη οδηγεί τον Αλέκο σε μια τοπική κάβα. Καλημέρα. Κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Κάνετε καλά? Καλά εσείς. Ωραία. Θέλουμε ναι. Κρασί τοπικό. Θεοτόκι. Ακόμα καλύτερα. Λευκό. Λευκό. Με τον μπουρδέτο εμείς θα πάμε σε κόκκινο. Εδώ. Κάνουμε μπουρδέτο. Αυτό. Είναι... Τι λες? Είναι ιδιαίτερα spice. Είναι ιδιαίτερα με μπαχαρικά το μπουρδέτο, οπότε μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Μην σας παραξενεύει κόκκινο με ψάρι. Είναι τόσο πολύ έντονες οι γεύσεις που συνδυάζεται πινέλο, στο γάντι που λέμε. Το δοκιμάσουμε? Ναι. Άραγε το κρασί που προτείνει η υπεύθυνη της κάβας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του βραβευμένου μας σεφ. Είναι ό,τι πρέπει. Την ίδια ώρα το προσωπικό εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, ώστε αργότερα όλα να είναι στην εντέλεια για την υποδοχή των πελατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ξούπιντο, μπορείτε να πάρετε τώρα μία ποτήλια free. Η υπεύθυνη της κάβας λέει σε κυρκυραϊκή διάλεκτο στον Έκτορα Μποτρίνη ότι φεύγοντας μπορεί να πάρει ένα μπουκάλι κρασί δωρεάν. Περνώντας μέσα από τα σοκάκια της παλιάς πόλης που διατηρούν στο ακέραιο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα με τις μπουγάδες κρεμασμένες από παράθυρο σε παράθυρο, ο βραβευμένος σεφ φτάνει με τον Αλέκο στο μαγαζί. Πάμε κουζίνα, σου έχω μια έκπληξη. Για να δούμε. Για να δούμε, Όχι, θα δούμε. Θα δεις την έκπληξη. Θα τη δω, Ο Έκτορας Μποτρίνη έρχεται ξανά αντιμέτωπος με τον εφιάλτη του. Πήρε στην κουζίνα. Τι έπαθες? Τίποτα. Τι έπαθες? Καλά, δεν παίζεις άνθρωπος, έτσι. Τι έπαθες? Πιστεύω. Τι έχει στο μυαλό του ο βραβευμένος μας σεφ? Για να σου δείξω την έκπληξη. Να θα πάμε, θα διαφημίσουμε τη δουλειά μας στον κόσμο. Ξεκινάμε με τι? Με κερκυραϊκά τζαλέτια, σαν μπρουσκέτα, με νούμπουλο. Έχουμε την Κέρκυρα σε ένα πιάτο. Κερκυραϊκό τζαλέτι, ντομάτα, ρίγανη από το γειτονικό μας νησί. Και βέβαια με συγχωρείς. Και νούμπουλο. Ελαιόλαδο δικό μου. Και ελαιόλαδο δικό του. Και ο ιδιοκτήτης. Ο οποίος θα βγει να το μοιράσει στον κόσμο τώρα. Έχει πολύ καλό καιρό. Είναι σπεσιαλιτέ του φίλου μας τώρα. Φανταστικό. Ανοίγουμε σήμερα πάλι με καινούριο μενού. Έχει πολύ ωραίο καιρό, ανοίγουμε από το μεσημέρι, τέλεια, σε περιμένουμε. Τέλεια. Το μαγαζί του Αλέκου. Αυτό εδώ θα δοκιμάσω, αυτό θα δοκιμάσω. Ωραία. Είναι σπεσιαλιτέ του φίλου μας τώρα. Φανταστικό. Φανταστικό. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο και καλή επιτυχία.
Ο Φαντασίας και ο Μπογλώστο νομίζω ότι έχετε. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Θα φέρει καινούριο κόσμο στο εστιατόριο η βόλτα με τα γευστικά τζαλέτια. Ανοίγουμε από σήμερα το μεσημέρι, σας περιμένουμε. Ο καιρός είναι υπέροχος, εξαιρετικός. Ό,τι πρέπει για φαΐ. Παίρτε και τους φίλους σας. Βεβαιότατα. Να είστε καλά, κύριε Έκτορα. Το αποτέλεσμα φαίνεται καλό. Το promotion που κάναμε με τον Αλέκο σήμερα στο κέντρο της πόλης ήταν πολύ καλό, καλή ένδειξη. Βλέπουμε ότι ο κόσμος τον ξέρει. Στην αρχή ένιωσα πάρα πολύ τρακαρισμένος και αυτή η αμεσότητα που υπήρχε με τον κόσμο με προβλημάτισε. Μετά την πρώτη φορά ένιωσα πολύ πιο απελευθερωμένος και αν μου το ζητούσατε θα το ξανά έκανα κάθε μέρα. Πίσω στο μαγαζί μία ακόμη μικρή έκπληξη περιμένει τον Αλέκο. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό? Είναι ορισμένες μικροελλείψεις που έχει στην κουζίνα, καινούργια τηγάνια. Καλά, δεν το πιστεύω. Ένα μίξερ, μια ψαριέρα που θέλαμε για το ψάρι που λέγαμε προχθές. Καινούργιοι κατάλογοι. Φοβερή δουλειά. Ταιριάζουν και με τα υπόλοιπα. Καλά, έχω πάθει πλάκα. Κάναμε τις αλλαγές από τα πιάτα που μιλήσαμε. Τα έχουμε βάλει όλα μέσα. Βλέπω, έβαλες τα πιάτα που. Που είχαμε συνεννοηθεί. Στα αφήνω. Τα τηγάνια σου όλα. Τι μου ρίξεις τώρα, δεν είναι η ώρα, στο τέλος. Με κάνεις και αλλάζω γνώμη σιγά. Βέβαια, γιατί μπαίνω κουζίνα τώρα γι' αυτό, γιατί ανοίγουμε σε λίγο. Άρα, να δούμε. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το εστιατόριο σε λίγα λεπτά θα ανοίξει και δεν μπορούν παρά να είναι όλα τέλεια. Ο Έκτορας Μποτρίνη αλλάζει και ετοιμάζεται να αναλάβει δράση. Πόσο αποτελεσματικό θα είναι σήμερα το προσωπικό? Ο Νίκος επιμελείται μεθοδικά τις τελευταίες πινελιές στο χώρο. Και η εκκίνηση δίνεται. Φέρνουμε την παστανάκα μας. Δύσκολο ψάρι, έντονη γεύση. Ψάρι για γνώστες όμως. Ο Αλέκος υποδέχεται τους πρώτους πελάτες, ενώ στην κουζίνα οι ρυθμοί είναι εντατικοί. Θα καταφέρουν άραγε να ανταποκριθούν στην πρόκληση? Είναι μια μεγάλη μέρα για τον Νίκο, αφού για πρώτη φορά παίρνει παραγγελίες. Έχει έρθει κόσμος έξω, παιδιά, γεμίζει. Η πλατεία όντως γεμίζει. Τραπέζι ένα. Σεφ, εδώ, δικό σου. Ο κόσμος, κοιτώντας το μενού, αποφασίζει ποια πιάτα θα επιλέξει. Και ο Νίκος μπαίνει δυναμικά στο νέο του ρόλο. Εξυπηρετεί χωρίς κανένα πρόβλημα τα τραπέζια. Θα τα καταφέρει όμως έτσι καλά μέχρι το τέλος. Πολύ βασικό η οργάνωση. Έξω γίνεται χαμός. Η δουλειά πηγαίνει ρολόι. Ήρθε ο άνθρωπος, έφερε την παραγγελία, ο μάγειρας την εκτελεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Καμία σχέση με την πρώτη μέρα. Η διάθεση φτιάχνει. Ο Νίκος συνεχίζει ακούραστος να φέρνει τα κουβέρ και να σερβίρει μόνος του κάθε τραπέζι. Οι παραγγελίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και η κουζίνα εξακολουθεί να δουλεύει εντατικά. Τι απήχηση θα έχουν άραγε τα νέα πιάτα στους πελάτες του Αλέκου? Η καρμπονάρα με τον νούμπουλο και το κυργυραϊκό μπουρδέτο θα καταφέρουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. The food was very excellent today. The service was fantastic. The meat was perfect. You couldn't ask for something better, you know? Έφαγα καρμπονάρα με νούμπουλο, η οποία μου άρεσε πολύ. Οι γεύσεις όμως ήταν ισορροπημένες και στο μπουρδέτο το πιπέρι ήταν σωστό και κλασικό, ωραίο κυριακό μπουρδέτο. Ο βραβευμένος μας σεφ φαίνεται ικανοποιημένος από τη δουλειά που έγινε. Τελευταία πιάτα, φύγανε. Οι παραγγελίες τελειώσανε. Νομίζω τα πήγαμε πολύ καλά. Υπήρχε πανικός στην κουζίνα, αλλά ο σωστός πανικός. Αυτός που πρέπει να υπάρξει κάθε κουζίνα σε ώρα εργασίας. Όχι ο χαμός που έγινε τις πρώτες μέρες. Το είδαμε ότι σε σωστές συνθήκες τα καταφέρνει πολύ καλά. Νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι πολύ ευχαριστημένος. Θα τα πούμε. Δύναμη. Είμαι περήφανος που περάσαμε αυτό το κουραστικό αλλά σπουδαίο διάστημα μαζί με τον Έκτορα. Και είμαι σίγουρος ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Εμείς θα ξαναπούμε. Και θα τα ξαναπούμε. Άντε. Τι να πω. Τέταρτη μέρα τελείωσε. Είναι πρώτη φορά που νιώθω μια γλυκόπικρη γεύση. Θα πρέπει να είμαι ευχαριστημένος. Γλυκιά γιατί? Γιατί βοήθησε ένα φίλο μου που πραγματικά έχει ανάγκη. Πικρή γιατί αποχωρίζω με την Κέρκυρα που είναι η πατρίδα μου. Θέλω να πω όμως κάτι πολύ βασικό. Λένε ότι τα καλά εστιατόρια τα κάνουν οι καλοί πελάτες. Γι' αυτό συντοπίτες μου, σπεύσατε. Συνταγή πέτυχε. Τρεις εβδομάδες μετά, ο Αλέκος διατήρησε τις αλλαγές που έγιναν στην πλατεία. Μοναδική αλλά σημαντική εξαίρεση, οι παλιοί κατάλογοι που παραμένουν στη θέση τους. Στο εσωτερικό του εστιατορίου, οι καινούργιες κουρτίνες χαρίζουν ζεστασιά στο χώρο. Τα σουπλά όμως αντικατέστησαν και πάλι τα τραπεζομάντιλα. Ο ερχομός του Έκτορα ήταν καταλύτης για όλη την ομάδα και για τις σχέσεις μεταξύ μας. Και
προκάλεσε εκρηκτικές αντιδράσεις. Σταμάτησα να παίρνω εγώ το 90% των παραγγελιών και το έχω αναθέσει στον Νίκο, ο οποίος μέχρι τώρα τα καταφέρνει μια χαρά. Έκτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες να δείξω τις ικανότητές μου και να αποδείξω τη δουλειά που κάνω. Τα πιάτα του Έκτορα Μποτρίνη έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Ενώ ο Γιώργος, μόνος πια στην κουζίνα, δείχνει να έχει πραγματικά ηρεμήσει. Έκτορα, τώρα που ανοίγεις το μαγαζί, ετοιμάσου να μας δεχτείς στη σάλα σου. Ετοιμάσου να ζήσεις τον εφιάλτη στη σάλα. Και εγώ δεν θα σου φέρω για δώρο ένα μπουκάλι ξύδι όπως μου δώσεις εσύ. Εγώ θα σου φέρω ένα μπουκάλι από το φετινό μου κρασί που είναι άπεκτο. Ήμουν σίγουρος ότι ο Αλέκος δεν θα κρατούσε όλες τις αλλαγές. Γιατί απλά έτσι είναι ο χαρακτήρας, τον ξέρω από παιδί. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενος που η κατάσταση στην κουζίνα και γενικά στο εστιατόριο εξομαλύνθηκε. Τέλος, καλό, όλα καλά στην πατήτα μου την Κέρκυρα. Γεια σου, Αλέκο. Την επόμενη εβδομάδα, το εστιατόριο ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη Μύκονο έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Δεν σημαίνει αυτό που κάνετε, είναι Άγγλοι. Η μάνατζερ του εστιατορίου είναι μια δυναμική γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί μόνη της όλες τις κρίσεις. Εγώ θέλω οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου να είναι εξαιρετικοί, όχι καλοί. Το προσωπικό δείχνει να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δουλειάς. Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος μας σεφ, εφιάλτης στην κουζίνα.